Ναι, ήταν πολύ ωραία τότε. Είναι όμως, η μουσική δεν σταμάτησε. Βέβαια. Ο τρόπος που περνάει από τον καλλιτέχνη στο κοινό έχει αλλάξει, αλλά η μουσική καλά κρατεί και πολύ δυνατά. Ο κόσμος ακούει πάρα πολύ μουσική. Όμως, ναι, για τους συντελεστές, ας πούμε, και ειδικά για αυτούς που γράφουν μουσική, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που τραγουδάω και αν θέλεις την επιτυχία μου θα την εισπράξω στο ζωντανό, το πρόγραμμα, στο live. Αυτός που γράφει τραγούδια έχει πολύ πρόβλημα. Είχες ακραίες εκδηλώσεις τότε από θαυμάστιες, ναι. Πολλές. Ναι. Θυμάσαι την πιο ακραία. Ναι. Για πες. Δεν μπορώ να την πω. Ενέδωσες. Για μετά τις 12. Ενέδωσες. Για μετά τις 12. Σε ρωτάω αλλιώς. Ενέδωσες. Ενέδωσα. Ναι, ενέδωσα. Γενικά έχεις κάνει και τότε. Την πιο ακραία ενέδωσα. Έκανες σχέση με θαυμαστιές σου. Και να, να κάνεις σχέση που δεν είναι και κακό και να κρατήσει κιόλας ενώ. Ναι, ναι, είχα να θυμάμαι με θαυμάστρια μου σχέση που κράτησε κιόλας. Ναι, δεν ήταν. Δηλαδή, δεν ήθελε μια τρελή που να τραβάει τα μαλλιά της και να. και να. Ξαφνικά. Α, θέλω να το φτιάξουμε. Ναι, ναι, ναι. Συνέβη, αλλά ήταν θαυμάστρια. Έδειξε θαυμασμό της, ναι, ναι. Και εντάξει, προχώρησε. Τότε ούτως ή άλλως. Λογικό ήταν, επειδή εγώ ήμουν γνωστός, να με ξέρει ούτως ή άλλως. Τώρα, αν ήταν θαυμάστρια μου ή όχι, λίγο μετράει, γιατί άλλα πράγματα μετράνε στο να κάνεις μια σχέση, δεν είναι. Μάλιστα. Και πριν όλα αυτά τα χρόνια δεν κάνεις δισκογραφία. Αλλά υπάρχει στο χώρο με διάφορα live. Σου έλειψε όμως όλη αυτή η, πώς να σου πω, η γκλαμουριά των εμφανίσεων, των τηλεοπτικών, των. Όχι. Η γκλαμουριά με αυτή την έννοια όχι. Γιατί δεν ήμουν ποτέ, δεν πρόσεχα ποτέ αυτό. Εγώ γεννήθηκα από μια οικογένεια που ήταν μουσική ούτως ή άλλως. Παππούς μουσικός, μπαμπάς μουσικός. Είχα μάθει απλά να κάνω τραγούδια. Κάποια στιγμή πέσαν τα φώτα πάνω μου πάρα πολύ. Κράτησαν πάρα πολλά χρόνια αυτά τα φώτα, γιατί ξεκίνησα από το 87 με την Eurovision. Και φτάνουμε κάπου στις αρχές δεκαετίας του 2000 που φεύγουν σιγά σιγά τα φώτα από πάνω μου. Αλλά δεν σημαίνει ότι εγώ έπαψα να τραγουδάω. Και όχι. Και μάλιστα με τα live έφυγα από την.